Οι πιέσεις προς την Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες που διαθέτουν συγκεκριμένα συστήματα εράμινας εντείνονται με πρωτοβουλία της Γερμανίας, η οποία απίφθινε κάλεσμα στις ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν συστήματα Patriot S-300 να τα δώσουν προκειμένου να καλύψουν τα κενά στην αεράμινα της Ουκρανίας. If you look at the number of Patriot systems other countries have, there are countries that have quite more Patriot systems than Germany has. If you look at the landscape, you see that they are not in a situation like Ukraine. So if we want to help Ukraine, we means the friends of Ukraine, we have to check all our systems and see if we can do more. And I'm sure we can. Σήμερα πλην της Γερμανίας, ακόμη 6 ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, τα οποία έχει ζητήσει η Ουκρανία από τη Δύση. Η Ελλάδα διαθέτει 6 συστήματα, ενώ ακολουθούν Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία, Ρουμανία και Πολωνία, ενώ η Ελλάδα διαθέτει και τα σοβιετικού τύπου S-300 που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ουκρανία. The pressure first and foremost is on those who have Patriot, just because Ukraine is asking specifically for Patriot, because they think it's the only system with which they can reliably intercept Russian ballistic missiles. Everyone is now describing the situation as dire for the Ukrainian forces. So Russia clearly has the initiative in certain areas, and there is a fear that it might break through, and that this might really put Ukraine under extreme stress. Η ελληνική κυβέρνηση πάντως μέχρι στιγμής εμφανίζεται αμετακίνητη και σύμφωνα με πληροφορίες δεν προτίθεται να παραχωρήσει Patriot S-300 εάν δεν υπάρξει δέσμευση ότι αυτά θα την κατασταθούν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για δεύτερη μέρα πάντως δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε αυτές τις πληροφορίες. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προβούμε στην οποιαδήποτε ενέργεια θα διακινδυνεύσει την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας, την αεράμινα της χώρας και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια τέτοια πρόθεση. Μέχρι στιγμής στην Ευρώπη μόνο η Γερμανία έχει δώσει 2 συστήματα Patriot στο Κίεβο, ενώ έχει δεσμευτεί να παραχωρήσει άλλο ένα. Ενώ εκτός κάδρου μένουν μόνο η Ρουμανία και η Πολωνία λόγω γεωγραφικής εγκύτητας στη Ρωσία.